Ακούτε τη σειρά podcast του Ιπτολεμέως GR. Η σειρά αυτή είναι μια ευγενική χορηγία της Wattcrop, εταιρεία του Macquarie Green Investment Group. Η Wattcrop, προσιλωμένη στις αρχές της στο στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους και επενδύει σε έργα πράσινης ενέργειας. Είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast, της νέας σειράς podcast του Ιπτολεμέως Σήμερα αποφασίσαμε να συζητήσουμε το θέμα του υδρογόνου, αλλά με, μια διαφορ... με ένα διαφορετικό τρόπο. Ε, θα το θέσουμε ως ε, το υδρογόνο για αρχάριους. Θα προσπαθήσουμε με τον Νίκο τον Τάβο, διαχειριστή του Κλούμπε, κλάστερ βιοοικονομίας και περιβάλλοντος. Ε, φορέα που ασχολείται και με το υδρογόνο και έχει υποστηρίξει πολλές ενέργειες γύρω από αυτό. Να δούμε λίγο τον αντίκτυπο, το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό και τον αντίκτυπο που θα έχει στον πολίτη. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Αντώνη. σας ευχαριστώ σε για την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε έτσι για την παρουσία σου. Θα μας ε, φωτίσεις, θα μας διαφωτίσεις. Γιατί το υδρογόνο, επειδή ήταν κυρίως πολιτικό ζήτημα, ε, ναι, μεν έχει συζητηθεί πολύ πολιτικά, έχει γίνει πολύ μεγάλο δώρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχει φτάσει όμω σε εμά, στου πολίτε, η πληροφορία για το πώ θα αλλάξει τον κόσμο μα και το πώ ήδη έχει αλλάξει τον κόσμο. Καταρχά, το λέμε υδρογόνο. Τι σημαίνει παραγωγή ενέργεια με υδρογόνο. Μιλάμε για την ηλεκτρόνη. Πε μας πολύ συνοπτικά, τι, τι αφορά. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε εδώ ότι το υδρογόνο δεν είναι ένα πολιτικό ζήτημα, παρότι έχει προφανώ ω μία από, τα, από τι λύσει πάνω στην ενεργειακή κρίση έχει ένα πολιτική χρειά. Νομίζω ότι είναι καθαρά τεχνοκρατικό ζήτημα. Επομένω, α ξεκινήσουμε να το βλέπουμε με αυτή, με αυτή την πλευρά. Ε, τι είναι το υδρογόνο, Το υδρογόνο είναι το, ένα δομικό στοιχείο, ένα στοιχείο ε, το οποίο είναι σε αυθονία στο, στο, σύμπαν, ε, ίσω και στην πιο μεγάλη, αλλά ε, δεν βρίσκεται σχεδόν ποτέ ε, από μόνο του. Επομένω, πρέπει να το παράξουμε. Ο κύριο τρόπο λοιπόν παραγωγή του υδρογόνου. Για να το πούμε πιο απλά, είναι το να σπάσουμε το νερό στα δομικά του στοιχεία. Τα δομικά στοιχεία του νερού είναι το υδρογόνο και το οξυγόνο. Επομένω, χρησιμοποιώντα ηλεκτρική ενέργεια μέσω των μονάδων ηλεκτρόληση, πραγματοποιούμε αυτό το σπάσιμο των χημικών συστατικών του νερού και παίρνουμε από τη μία πλευρά υδρογόνο και από την άλλη πλευρά οξυγόνο. Ωραία. Αυτό για την παραγωγή. Για την κατανάλωση υδρογόνου, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία για την οποία έχει γίνει πάρα πολύ λόγο και, και στην περιοχή μα, έχει εφαρμογή. Σε ρωτώ γιατί. Σε όλα τα διεθνή φόρα που συμμετέχετε, ενδεχομένω να σα έχουν παρουσιαστεί ήδη κάποιε εφαρμογέ το πώ αυτό καταναλώνεται Είτε σαν φθηνό καύσιμο, είτε σαν μια καινοτόμη εφαρμογή, ε, στον πολίτη. Έχουμε ακούσει για λεωφορεία, για αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογόνο. Ενδεχομένω κάποια στιγμή να δούμε να, να υπάρχει θέρμανση από υδρογόνο. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Καταρχήν να πούμε ότι το υδρογόνο δεν το ξεκινήσαμε να το χρησιμοποιούμε σήμερα, το χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Mm -hmm. Το παράγουμε βέβαια από τα. Το 99% του υδρογόνου παράγεται από τα ε, ορυκτά καύσιμα. Κυρίω παράγεται από το φυσικό αέριο. Επομένω, σε, σε πάρα πολλέ χημικέ βιομηχανίε, στη βιομηχανία τη δήληση του πετρελαίου, στη βιομηχανία λιπασμάτων, το υδρογόνο χρησιμοποιεί και χρησιμοποιείται και χρησιμοποιούνται εδώ και σχεδόν 100 χρόνια. Άρα Επομένως, δεν είναι κάτι καινούργιο σε σχέση με την κατανάλωση του. Ακριβώ. Επομένω, στην κατανάλωση ήδη υπάρχει το υδρογόνο σε παγκόσμιο επίπεδο και σε, και σε ελληνικό όμω, δηλαδή παράγεται αυτή τη στιγμή υδρογόνο στη χώρα μα καταναλώνεται υδρογόνο στη χώρα μα από τι χημικέ βιομηχανίε, αλλά αυτό το υδρογόνο δεν είναι πράσινο. Ε, η διαφορά λοιπόν εδώ είναι ότι εμεί ε, και αυτό που θέλει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που θέλει να κάνει και η χώρα μα, αυτό που θέλει να κάνει και η Δυτική Μακεδονία, είναι να παράξει το υδρογόνο πράσινο. Και το υδρογόνο έχει διάφορε χρήσει. Στην αντίστροφη λοιπόν ε, περίπτωση, έτσι όπω το είπαμε γιατί, από τι μονάδε ηλεκτρόληση, υπάρχουν οι μονάδε κυψελών καυσίμου. Εκεί λοιπόν το υδρογόνο ενώνεται μαζί με το οξυγόνο και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Στη μία διαδικασία δηλαδή 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 Καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια για να σπάσει. Στην άλλη, όταν ενώνεται, παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Επομένω, είναι ένας, ένα energy carrier, όπω το λέμε εμεί, δηλαδή ένα φορέα παροχή ενέργεια. Ε, Προφανώ είναι και πρώτη ύλη για τι βιομηχανίε, για τι χημικέ βιομηχανίε, για τι βιομηχανίε λιπασμάτων, ε, για τα δηληστήρια. Επομένω, έχει πολλαπλέ χρήσει το υδρογόνο. Έχει και χρήση και στα, ε, και στα οχήματα, όπω πολύ σωστά είπε πριν. Ωραία, για να το εξηγήσουμε λίγο πιο με μεγαλύτερη σαφήνεια. Παράγεται ενέργεια όταν ενώνεται το Ακριβώς. υδρογόνο με. Το οξύγονο. Ωραία. Άρα κάνουμε, στην αρχή το σπάμε και μετά το ξανα. Το ξαναενώνουμε το... και το... παράγεται ενέργεια. Ωραία. Θα μπορούσα Ω... να τα πω και πιο τεχνικά, νομίζω Ω, ότι δεν χρειάζεται. Ξεκουρατήσω. Με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Εφαρμογέ. Ε, είπαμε κάποιε ήδη. Πολλέ. Mm -hmm. ε, Σήμερα υπάρχουν ε, αυτοκίνητα και σε ποιο βαθμό στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που κινούνται με υδρογόνο. Υπάρχουν, υπάρχουν δύο εμπορικά αυτοκίνητα. Είναι, είναι. Είναι, αυτό θα έλεγα, αυτό με πρόλαβε, είναι δοκιμαστικά, ερευνητικά ή έχουν μπει σε oh. εμπορική ε, παραγωγή. Δύο εταιρείε ευρεία κυκλοφορία έχουν ε, φτιάξει εμπορικά αυτοκίνητα. Μπορεί στι άλλε χώρε που υπάρχουν υδρογονάνθρακα να πάει οποιοδήποτε να το αγοράσει. Ε, μπορεί να πάει ένα αυτοκίνητο να το αγοράσει, να, εν, αν έχει φυσικά υδρογόνο, Ένα σταθμό ανεφοδιασμού υδρογόνου ή υδρογονάδικο όπω θέλουμε να το λέμε εμεί εδώ στη χώρα μα, πηγαίνει να το γεμίσει και είναι ένα απλό συμβατικό αυτοκίνητο υδρογόνο, το οποίο όμω είναι ηλεκτρικό. Η διαφορά του δηλαδή σχέση με, με τι μηχανέ τη εσωτερική κάψη με τα αυτοκίνητα που οδηγούμε εμεί τώρα, είτε είναι πετρελαίο είτε είναι δίζελ, είναι ότι είναι και αυτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Επομένω έχει ηλεκτροκινητήρα. Το υδρογόνο λοιπόν ενώνεται πάλι με το οξυγόνο το οποίο το παίρνει από την ατμόσφαιρα, παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια πηγαίνει μαζί με μια μπαταρία σε έναν ηλεκτροκινητήρα και έτσι αυτό είναι και αυτό ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δηλαδή τα αυτοκίνητα του υδρογόνου είναι και αυτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η διαφορά δηλαδή με τα υφιστάμενα ηλεκτρικά που σήμερα κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι ότι η ενέργεια δεν έρχεται έτοιμη από την πρίζα, αλλά παράγεται εντό του αυτοκινήτου. Σωστά. Εδώ και υπάρχει και μια, και μια μεγάλη συζήτηση ότι υπάρχει άραγε ε, διαφορά μεταξύ και conflict μεταξύ ε, της, ε, των δύο τεχνολογιών, των τεχνολογιών μπαταρίας αυτοκίνητου και των ηλεκτρικών αυτοκίνητων υδρογόνου. Θεωρητικά για μας δεν, δεν υπάρχει και δεν υφίσει τέτοιος ανταγωνισμός. Γιατί τι είναι ουσιαστικά το υδρογόνο, ε, ξέρουμε ότι οι μπαταρίες είναι μεγάλες και έχουν και βάρος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο τους μειονέκτημα, σύν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν κατά την κατασκευή του. Το κύριο λοιπόν πλεονέκτημα που σου δίνει το υδρογόνο είναι ότι μικραίνει την μπαταρία, γιατί πάλι και στο υδρογονοκίνητο, αυτοκίνητο, η μπαταρία υπάρχει. Απλά την κάνει πολύ μικρή, όση χρειάζεται για να δίνει ενέργεια στο σύστημα και μετά το υδρογόνο παράγοντα ηλεκτρική ενέργεια ουσιαστικά φορτίζει την μπαταρία ή δίνει αποθήκε κίνηση στον ηλεκτροκινητήρα. Και έτσι έχει μεγαλύτερη αυτονομία. Το αυτοκίνητο υδρογόνο φτάνουν τα 600 και τα 700 χιλιόμετρα. Βάζει υδρογόνο γρήγορα, μέσα σε 5 λεπτά γεμίζει το χυμά σου και κάνει 700 χιλιόμετρα, δεν περιμένει μία ώρα και δύο ώρες ή πολύ περισσότερες ώρες, όπως είναι οι μπατάριες, και έτσι γίνεται πιο εύκολη η χρήση τους. Για μένα που είμαι ένας απλός καταναλωτής και πάρω ένα αυτοκίνητο που καίει υδρογόνο, είναι φτηνό το καύσιμο σε σχέση με τα καύσιμα που έχουμε συνηθίσει, που είναι στη ζωή μας σήμερα. Σήμερα τι καύσιμα έχουμε, έχουμε είτε ρεύμα στα ηλεκτρικά που δεν είναι καύσιμο, σε αντιστοιχεία είναι, Πετρέλαιο, βεζίνι, LNG και CNG. Το υδρογόνο θεωρείται ένα φθηνό καύσιμο, ή μάλλον προβλέπεται όταν έρθει στην Ελλάδα να είναι φθηνό, Εδώ εξαρτάται από το πώ θα το παράγει το υδρογόνο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 400 υδρογονάδικα σε όλη την Ευρώπη. Τα περισσότερα από αυτά, πάνω από το 90%, ε, φτιάχνουν το υδρογόνο από το φυσικό αέριο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η τιμή του υδρογόνου εξαρτάται, εξαρτάται από το φυσικό αέριο και αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλή, λόγω και τη υψηλή τιμή του φυσικού αέριου. Ε, αυτό που εμεί ευελπιστούμε και αυτό που είναι το μέλλον στο κομμάτι του υδρογόνου είναι η παραγωγή του υδρογόνου μέσω τη μόνη απομονάδων ηλεκτρόληση, μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργεια που είναι φθηνέ ή ακόμα καλύτερα μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια που δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε στο δίκτυο εμεί και θα χάνονται αλλιώ. Γιατί τα επόμενα χρόνια θα, θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα λόγω τη ε, παραγωγή και λόγω τη ε, υλοποίηση μεγάλων έργων από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεγάλη, ε, μεγάλη παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ. Δεν θα μπορεί να αποθηκεύεται. Δεν θα μπορεί να αποθηκεύεται, θα χάνεται και ουσιαστικά και δεν θα πληρώνεται και αυτό θα δημιουργεί ένα έξτρα κόστο στην όλη διαδικασία. Άρα να, να φτιάξουμε με αυτή την ενέργεια την περίσχεια. Υδρογόνο να το βάλουμε σε δεξαμενέ και να κάθεται μέχρι όσο το Ακριβώ. Αυτό είναι και ένα από τους λόγους του λόγου που το υδρογόνο μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία τη αξιοποίηση, τη περαιτέρω αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Γιατί μπορεί να δώσει να είναι ένα αποθηκευτικό μέσο μακρά διάρκεια, μεγαλύτερη από τι μπαταρίε, γιατί οι μπαταρίε είναι για κάποιε ώρε. Ε, ακόμα και στι συμβατικέ μπαταρίε που βοηθάνε το δίκτυο, είναι για 3-4 ώρε μέγιστο όρο. Το υδρογόνο μπορεί να είναι για μέρε ή ακόμα και για εβδομάδε και για μήνε. Επομένω, εδώ μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και στο μέλλον είναι σίγουρο ότι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ε, αναπτύξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και εξηλεκτρισμού του, του δικτύου. Συνοπτικά, μερικέ ακόμα εφαρμογέ εκτό από τα μεταφορικά μέσα. Ένα μεγάλο κομμάτι που αυτή τη στιγμή πλήττει τον, και τον αγροτικό κόσμο και πρέπει να το τονίσουμε είναι τα λοιπάσματα. Τα λοιπάσματα, το κύριο κομμάτι των λοιπασμάτων, μέσα έχει υδρογόνο. Οπότε για τη διαδικασία παραγωγή των λοιπασμάτων χρησιμοποιείται υδρογόνο. Μέχρι πρώτη όμω χρησιμοποιείται το υδρογόνο που παραγόταν από το φυσικό αέριο. Γι' αυτό βλέπουμε και τα, τα λοιπάσματα ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο αυτή τη στιγμή, οι τιμέ του έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Στο μέλλον αυτό θα παράγεται από πράσινο υδρογόνο, επομένω οι τιμέ θα πέφτουν και δεν θα εξαρτιόνται από τα ορυκτά καύσιμα. Ωραία. Ε, άλλοι, άλλου τύπου καυστήρε για θέρμανση, για αυτά, έχει κάποια εφαρμογή Στο κομμάτι τη, τον κτηριακό έτσι όπω το λέμε, υπάρχουν σκέψει. Είναι ακόμα λίγο σε πρώιμο κομμάτι. το ιδανικό εδώ θα γίνει για σιγά σιγά να πρασινίζουμε το κομμάτι τη θέρμανση όσον αφορά το φυσικό αέριο. Αυτό που θα γίνει τα επόμενα χρόνια και μέχρι και το 2030 είναι να μέσα στις Μέσα στους, στους σωλήνες που υπάρχει το φυσικό αέριο και διανέμεται στους πολίτες, θα υπάρχει σιγά σιγά και θα αυξάνεται ε, και το υδρογόνο. Μέχρι το 20% ε, αναλογία μεταξύ ε, ε, βιο, μεθανίου, μεταξύ δηλαδή, φυσικού αερίου και υδρογόνου, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα και μπορεί το οποιοδήποτε σύστημα, μάλιστα και με λίγο περισσότερο καλύτερη ε, αποδοτικότητα, να δουλεύει. Οπότε, ένα καυστήρα ενό φυσικού αερίου που υπάρχει, δυστυχώ στην περιοχή μα, όχι ακόμα, θα υπάρξει όμω το μέλλον, ε, που θα είναι φυσικού αερίου, μπορεί στο μέλλον να έχει μέχρι και 20% υδρογόνο, θα αυξάνει την αποδοτικότητά του. Και θα το κάνει και πιο πράσινο και πιο φθηνό ε, σε σχέση με το, με το φυσικό αέριο, τους, όπως είναι σήμερα. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι η κύρια χρήση του θα είναι στις μεταφορές. Ας το πούμε έτσι συνολικά. Η κύρια χρήση του δεν θα είναι στι μεταφορέ. Mm -hmm. Η κύρια χρήση του θα είναι στη χημική βιομηχανία. Ah. Εκεί είναι το μεγαλύτερο ποσοστά του να, υδρογόνου να, που να κάτι, χρησιμοποιούνται. Να κάτι που δεν γνωρίζαμε. Ναι. Και ένα κάτι που υπάρχει και η εσφαλμένη εντύπωση και στον κόσμο. Δηλαδή, το κύριο κομμάτι του υδρογόνου θα είναι πρώτη ύλη για τη χημική βιομηχανία. Για να πρασινίσει. Κάποιου τομεί τη χημική βιομηχανία που είναι δύσκολο να εξηλεκτριστούν. Η βιομηχανία ε, του ατσαλιού, η βιομηχανία μετάλλων, τα λοιπάσματα. Υπάρχουν κάποιοι τομεί ε, στην χημική βιομηχανία που χρειάζονται το υδρογόνο και από αυτή τη στιγμή παίρνουν τον γκρι υδρογόνο που παράγεται από τα ορυκτά καύσιμα. Επομένω, εκεί είναι το κύριο κομμάτι. Στο κομμάτι τη αποθήκευση ενέργεια θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Και τρίτο είναι το κομμάτι των μεταφορών. Και το κομμάτι των μεταφορών, το κύριο ρόλο θα το παίξει στα μεγάλα οχήματα. Θα το παίξει στα φορτηγά, θα το παίξει στα πορεματοφόρα, θα το παίξει στα λεωφορεία. Γιατί, γιατί εκεί το, η μπαταρία δεν μπορεί να έχει ρόλο λόγω του μεγάλου βάρου τη σε σχέση με την αυτονομία. Επομένω εκεί το υδρογόνο θα έχει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα σε σχέση με την μπαταρία γιατί η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον. Με βάση την εμπειρία σου, από το χρόνο που χρειάστηκε για να εξελιχθούν αυτές οι εφαρμογές στην Ευρώπη. Μπορείς να προβλέψεις σε πόσο καιρό θα δούμε να έχει μια, μια έτσι ευρεία εφαρμογή το υδρογόνο στην Ελλάδα. Καταρχήν που πρέπει... Να... ξέρουμε ότι όλα αρχούν, έτσι. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε κάτι εδώ. Ε, υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι το υδρογόνο δεν είναι τεχνολογικά όριμο. Αυτό είναι λάθος. Mm -hmm. Το υδρογόνο, το, το υδρογόνο το είναι τεχνολογικά εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Ε, αυτό που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι η βιομηχάνησή του έτσι ώστε να πέσουν οι τιμέ. Να πέσουν οι τιμέ τη μονάδα ηλεκτρόληση, να πέσουν οι τιμέ τη κυψέλα καυσίμου, έτσι ώστε η παραγωγή και η χρήση του υδρογόνου να γίνει ανταγωνιστική σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα. Επομένω, ξεκινάμε από αυτήν την αφετηρία. Και δεν ήταν τεχνολογικό το έναυσμα τη ενασχόληση τη Ευρώπη με το υδρογόνο. Ήταν πολιτικό. Είχαμε ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, Ξεκίνησε το κομμάτι ότι πρέπει να, η Ευρώπη να διαφοροποιήσει τι πηγέ εισόδου τη ενεργειακή που έχει και να μην έχει μεγάλη εξάρτηση σταδιακά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που έδωσε μεγάλη όθηση στο υδρογόνο είναι η ενεργειακή κρίση, είναι ο πόλεμο τη Ρωσία με την Ουκρανία. Επομένω, η Ευρώπη για τα δικά τη δεδομένα τρέχει με πάρα, πάρα πολύ γρήγορου ρυθμού. Ε, το έχουμε δει από το 2019 που ουσιαστικά ε, μαζί με τον Περιφυριακή τη το ΕΕ, τον Γιώργο Κωνσσαπίδη. Ε, μπήκε σαν στόχο η Δυτική Μακεδονία να, να έχει ένα από του πυλώνε τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση μέσω του υδρογόνου. Που ακόμα ήταν πολύ ε, θολό το τοπίο πώ θα μπορούσε να γίνει αυτό, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 2019 μέχρι το 2022 έχουν γίνει τεράστια βήματα στην Ευρώπη. Υπάρχει το RePower EU, υπάρχουν συγκεκριμένα μοντέλα, τα, βγήκαν τα IPCI. Το 2019 το παρουσίασε ο Γιώργο Κρυσαπίδη για πρώτη φορά. Την το λεγόμενο Λευκό Δράκο, δεν υπήρχε καν το θεσμικό πλαίσιο για τα EPCI. Υπήρχαν τα EPCI μπαταρία, δεν υπήρχε EPCI για το υδρογόνο. Πόσα χρόνια έκαναν να δημιουργηθούν τα 400 υδρογονάδικα που ανέφερε, ε, Νομίζω ότι ξεκίνησε πριν περίπου μια δεκαετία, αλλά βλέπουμε μια ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Επομένω, αυτό που γίνεται και το βλέπουμε και σε όλε τι τεχνολογίε, Αντωνή, είναι ότι ε, ξεκινά σταδιακά. Αλλά αυτή η αύξηση δεν είναι γραμμική. Ναι. Η αύξηση μετά κάποια στιγμή καταλήγει εκθετική. Ανάλογα δηλαδή... και με τι ανάγκε τη κάθε εποχή. Ακριβώ και ανάλογα και με το πόσο προωθείται αυτό το πράγμα και πόσο ε, πέφτει, πέφτουν τα κόστη τη τεχνολογία. Το είδαμε με τα φωτοβολταϊκά. Όταν ξεκίνησα πριν 10 χρόνια, τα φωτοβολταϊκά ήταν επανάκριβα. Σήμερα μπορεί να φτιάξει ένα φωτοβολταϊκό στο σπίτι σου που είναι στα, στα 10.000 ευρώ. Παλιότερα μπορεί να είναι 100.000 ευρώ. Η διαδικασία του να πέσει η τιμή αυτή κατά ένα μηδενικό από τα 100.000 στα 10 έκανε μια δεκαετία. Αλλά τα τελευταία χρόνια πέφτει πιο ραχδαία. Άρα θεωρεί πιθανό στην επόμενη τετραετία, πενταετία, να υπάρχει ένα υδρογονάδικο στην Κοζάνη την Τολεμαϊδά. Ε, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολύ άμεσα τι εξελίξει. Ακόμα πιο άμεσα. Ακόμα πιο άμεσα τις εξελίξεις. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε την τύχη. Ε, δεν είναι τύχη ακριβώ. Είναι μια συστηματική δουλειά που έγινε τα τελευταία χρόνια για το κομμάτι των IPCI. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο επενδύσει στα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο ε, στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί ήθελα να πάμε, ναι. Ε, αλλά παράλληλα με αυτό δουλεύουμε και άλλε προ, πρωτοβουλίε. είναι αρκετέ οι πρωτοβουλίε που δουλεύουν, είναι αρκετά και τα ευρωπαϊκά έργα που δουλεύονται για την περιοχή. Επομένω, νομίζω το επόμενο διάστημα ε, άμεσα θα έχουμε κάτι το οποίο θα μπορούμε να το βλέπουμε γιατί μέχρι τώρα μόνο το ακούμε. Ωραία. Να πάμε τώρα στη Δυτική Μακεδονία. Μου δώσε ωραία πάσα. Καταρχάς, έχουμε μπροστά μας δύο πολύ σημαντικέ υποδομές που έρχονται, τη Advent που έχει και ένα μεγάλο μέγεθο, άρα είναι ε, παγκόσμια διακριτή νομίζω. Η... Είναι το μεγαλύτερο PCI που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για, για, να αντιληφθούμε τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωραία. Advent, αμερικανική εταιρεία, από ό,τι θυμάμαι, ελληνικών συμφερόντων, που θα δραστηριοποιηθεί εδώ, που είναι απτό πλέον, η απτή πλέον η επένδυση, και τη BNT Composites από τη Φλόρινα. Και φυσικά έρχονται από πίσω ΔΕΠΑ, έρχονται διάφοροι άλλοι παίκτε. Στην Δυτική Μακεδονία, λοιπόν. Πάμε λίγο πρακτικά. Ο κόσμος, όταν είχε στο μυαλό του παραγωγή ενέργειας, είχε στο μυαλό του ένα μεγάλο εργοστάσιο, ας πούμε έναν ατμοηλετρικό σταθμό της ΔΕΙ, που έκλειγε λιγνίτη και, και παρήγαγε ενέργεια. Τώρα, όταν μιλάμε για υδρογόνο, μια τέτοια επένδυση, τι μορφή θα έχει, ακόμα και εξωτερικά ή εσωτερικά. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο μια εικόνα από το μέλλον, Εντάξει, ήσουν και στην ε, Διεθνή Εβδομάδα Ιδρογόνου, ε, εκπροσώπησε στην Ελλάδα με το κλάστερ. Έχει εικόνα πώ είναι αντίστοιχε μονάδε, φαντάζομαι, που ήδη υπάρχουν. Ωραία. Θα χωροθετηθεί κάπου αυτή. Έχουμε ακούσει και για το πάρκο Ιδρογόνου στο, στο Βιοπάπ του ή, και, ή, και η και αλλου η και αλλου πω θα έχει μέσα εργαζομένου, θα, έχει, θα είναι αυτοματοποιημένη, θα είναι ένα μεγάλο κτίριο, τι, τι θα περιμένουμε όταν αυτά γίνουν, που από ό,τι κατάλαβα δεν είμαστε πολύ μακριά από τη στιγμή που θα λειτουργήσουν. Πολύ σωστά. Ε, θα αλλάξει λίγο το οπτικό μας, το οπτικό μας πεδίο εδώ. Ε, οι μονάδες παραγωγής υδρογόνου και η αξιοποίηση υδρογόνου είναι χημικές βιομηχανίες. Αυτό όμως μέχρι τώρα γίνεται είναι ουσιαστικά ότι αυτές τις μονάδες ε, τις δημιουργούν μέσα σε κοντέινερ. Δηλαδή, μέσα σε ένα κοντέινερ μπαίνει η μονάδα ηλεκτρόλυσης μπαίνουν τα βοηθητικά τη συστήματα και από εκεί απλά μπαίνει μια παροχή που είναι νεράκι και βγαίνουν δύο παροχέ που είναι οξυγόνο και υδρογόνο. Είναι τόσο απλό. Είναι σαν να λέμε ότι ένα πολύ μεγάλο ψυγείο. Για να μπορούμε να το καταλάβουμε και να το καταλάβουν και αυτοί που θα μα ακούσουν. Ε, Επομένω, αυτό που θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια ε, τουλάχιστον έτσι όπω δείχνουν αυτέ οι διεθνεί τάσει για τα μεγάλα συστήματα, αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε ε, μονάδε οι οποίε θα είναι ε, σε κοντέινερ, οι οποίε θα είναι μία δίπλα στην άλλη και αυτέ θα δημιουργούν, θα παράγουν το υδρογόνο και από την άλλη θα είναι οι αντίστοιχε μονάδε πάλι μέσα σε κοντέινερ, οι οποίε θα παίρνουν το υδρογόνο. Να το παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Άρα, μιλάμε για μια συστοιχία με κοντέινερ, ενωμένη μία με την άλλη. Ενωμένη μία στην άλλη, ουσιαστικά αυτό, γι' αυτό μιλάμε. Όπω αντίστοιχα είναι και οι μπαταρίε. Δηλαδή, αν σκεφτούμε και τα μεγάλα project που έχουν εξεγερθεί στο κομμάτι τη δίκαιη μετάβαση για τι μπαταρίε, που θα χρειαστούν και αυτά στην περιοχή, λόγω επίση τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ, πάλι όλα αυτά μπαίνουν μέσα σε κοντέινερ. Οπότε δεν θα βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο. Κτίριο, ε, κτίριο τη. Όπω ήταν η ΔΕΗ που είχε τι καμινάδε του, ξέρω, δεν χρειάζονται κιόλα αυτά γιατί είναι μια πολύ πράσινη διαδικασία. Το μόνο που έχει είναι. Ε, μπαίνει νερό, βγαίνει υδρογόνο και οξυγόνο. Δεν έχει απόβλητα, δεν έχει τίποτα άλλο. Επομένω ε, θα βλέπουμε συστοιχίε από κοντέινερ. Αυτό θα είναι το. Αν θέλει κάποιο να πάει να δει δηλαδή, μια τέτοια μονάδα στο εξωτερικό που εμεί έχουμε πάει και τι έχουμε δει, είναι κοντέινερ το ένα δίπλα στο άλλο που παράγουν ή καταναλώνουν το ε, κομμάτι του υδρογόνου. Και αντίστοιχα. Ε, αν κάποιο έχει δει ένα πρατήριο ε, CNC ή πρατήριο ε, που, δίνει, που βάζει φυσικό αέριο ή προπάνιο, είναι αντίστοιχα ένα τέτοιο θα είναι και το υδρογονάδικο. Δεν θα αλλάζει, δεν θα αλλάζει τίποτα. Δεν θα καταλαβαίνεις είτε βάζει υδρογόνο είτε βάζει συμπιασμένο φυσικό αέριο. Είναι το ίδιο και το αυτό. Φαντάζομαι το τελικό προϊόν είναι σε αέρια μορφή. έτσι. Είναι σε αέρια μορφή υπάρχουν διάφορε μεθόδοι αποθήκευση που ξεκινάνε και αναπτύσσονται. Το κύριο κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι, σε, είναι συμπιεσμένο σε μεγάλε ποιώσει, σε αέρια μορφή. Υπάρχουν και σε υγρή μορφή, υπάρχουν τέτοιε διεργασίε και τέτοιε τεχνολογίε που θα ξεκινήσουν να αναπτύσσονται και αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια. Ε, υπάρχουν, υπάρχει ε, μια μεγάλη συζήτηση για το κομμάτι τη μετατροπή του υδρογόνου σε αμμονία και τη χρήση τη αμμονία ε, σαν ε, καύσιμο είτε σαν μετατροπέας και φορέας υδρογόνου. Αλλά όλα αυτά νομίζω θα τα δούμε τα επόμενα 3-4-5 χρόνια ε, πολύ πιο ενεργά και πολύ πιο άμεσα. Γιατί διάφοροι τομεί που δεν μπορούν να έχουν αέρια ε, ω καύσιμα θα αναπτυχθούν. Δηλαδή, μιλάμε για την αυσιπλοεία, το κομμάτι των καραβιών. Θα πρέπει να πρασινίσει. Αυτό θα πρασινίσει ε, με υγρά καύσιμα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώ με αέρια καύσιμα. Οπότε η αμμονία εδώ θα παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Μιλάμε για την. Θα θα, θα φτιάξει αμμονία από το υδρογόνο. Από το υδρογόνο και θα αυτό, το βάλει στο καράβι, να... καράβι και θα κινείται με αυτό. Ε, και αντίστοιχα και το κομμάτι της, α, των αεροπλάνων. Επίσης εκεί το υδρογόνο θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πάλι όμως μέσω υγρών α, καυσίμων. Ωραία. Από αυτές τις μονάδες το προϊόν είπε ότι θα φεύγει μέσω των αγωγών ή με κάποια βιτία. Τι θα βλέπουμε δηλαδή. Είναι. Ε, και, και, οι δύο είναι λύσεις. και, οι δύο είναι λύσεις. στην αρχή το κομμάτι των βιτίων μπορεί να μεταφέρει το υδρογόνο προφανώς, αλλά σε, όχι σε μεγάλες αποστάσεις. Ε, αν αυτό που συζητιέται ότι η Ελλάδα, το είπε και ο Πρωθυπουργό ακόμα και από την Αίγυπτο ε, χθε, ότι η Ελλάδα οφείλει και θα πρέπει να γίνει ένα κόμβο υδρογόνου. Επομένω, ε, θα, ε, θα μπορούμε να μεταφέρουμε και να είμαστε η διασύνδεση μεταξύ Αφρική, Μέση Ανατολή και Ευρώπη, ε, και έτσι να μπορούμε να μεταφέρουμε το κομμάτι του, ε, του υδρογόνου που θα παράγεται εκεί, θα παράγεται και εδώ, προ την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, λόγω των ε, πλεονεκτημάτων που έχουμε σε ήλιο και αέρα. Το πλεονέκτημα τη Δυτική Μακεδονία ποιο είναι. Έχουμε αρκετά πλεονέκτημα. πλεονεκτήματα. Τώρα, α μην μιλήσουμε μόνο πολιτικά, είσαι και μηχανικό, μιχα... εσύ. Έχει μια πορεία στο Πανεπιστήμιο. Ε, γιατί ήρθε η Advent εδώ, μα αγαπάει. Νομίζω δεν είναι θέμα αγάπη θέμα. Ε, Προφανώ υπάρχει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ή... Ποιο ή... είναι αυτό, ή... δεν έχουμε καταλάβει. Υπάρχουν αρκετά συγκριτικά πλεονέκτημα στο κομμάτι του υδρογόνου. Ε, υπάρχει το συγκριτικό πλεονέκτημα καταρχήν τον, τον ΑΠΕ. Εδώ θα εγκατασταθούν πολλέ ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Είναι δεδομένο λόγω και των δικτύων, των ηλεκτρικών δικτύων που έχουμε. Επομένω, η αποθήκευση τη ηλεκτρική ενέργεια, με όποιο τρόπο και να γίνεται αυτή, δεν μπορεί να γίνεται στην Αθήνα. Δεν μπορεί να μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια από την Κοζάνη, που εδώ θα παράγεται, γιατί δεν θα, θα, θα είναι τα μεγάλα φωτοβολταϊκά, στην Αθήνα για να αποθηκεύεται εκεί πέρα. Η αποθήκευση πρέπει να γίνει εδώ, γιατί εδώ έχει στα δίκτυα υψηλή τάση. το πρώτο πλεονέκτημα είναι αυτό. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι ήδη η ΔΕΣΦΑ. Θα μα φέρει αγωγό φυσικού αερίου εδώ πέρα στην περιοχή, ο οποίο θα είναι hydrogen ready. Θα είναι δηλαδή έτοιμο και για 100% υδρογόνο. Οπότε έχουμε δύο κομμάτια δικτύων, ένα τη ηλεκτρική ενέργεια και ένα του φυσικού αερίου που μπορεί να μετατραπεί και σε υδρογόνο, που, θα είναι, που είναι μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που τα έχουμε στην περιοχή. Επίση, έχουμε χώρο, είναι πολύ σημαντικό, έχουμε νερό το οποίο χρειάζεται. Ε, γιατί χρειάζεσαι νερό για να το διασπάσει. Μεγάλε ποσότητε. Μεγάλε ποσότητε, τι οποίε όμω μετά τι ξαναπαίνει πίσω γιατί το ξαναφτιάχνει πίσω. Δηλαδή μένει στο, στο οικοσύστημα. Δεν είναι ότι ξαντλείται ή το, το πετά. Το, το νερό είναι, κάνει ένα κύκλο ουσιαστικά και μένει στο, στο οικοσύστημά σου. Αλλά έτσι και έτσι κάνει ένα κύκλο το νερό. Ε, Επομένω αυτό δεν είναι πρόβλημα και έχουμε το νερό στην περιοχή που θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Έχουμε τα εδάφη. Έχουμε επίση ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που είναι η βιομηχανική και ενεργειακή κουλτούρα. Αυτό μην το παραγνωρίζουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, έχουμε κόσμο και, αλλά και πολίτε οι οποίοι όμω ε, γνωρίζουν την παναπή ενέργεια. Έχουν συνηθίσει να συνεπάρχουν με μεγάλε μονάδε. Εδώ μιλάμε για πράσινε μονάδε, οπότε θα συνεχίσουν να συνεπάρχουν. Έχουμε εργατικό δυναμικό το οποίο ναι, δεν θέλει μια επανεκπαίδευση και εκπαίδευση πάνω στα κομμάτια των νέων τεχνολογιών, αλλά μπορούν να είναι μια πρώτη ύλη ε, ε, Ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί οποιαδήποτε εταιρεία όπω είναι η Advent, όπω είναι ε, και άλλε εταιρείε που θα έρθουν να εγκαταστήσουν εδώ στην περιοχή να ε, του αξιοποιήσουν. Ναι. Με πρόλαβε, γιατί όταν μιλά για, για, για χημική βιομηχανία, εγώ θα αναρωτιόμουν αν έχουμε το επιστημονικό δυναμικό να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο το τεχνικό, αλλά και το επίπεδο στελεχών. Γιατί αυτό φαντάζομαι απαιτεί διάφορου μηχανικού που θα. Ποιοτικό έλεγχο, ασφάλεια. Το όλο αυτό σε, σε μεγάλο εύρο, όχι έναν και δύο. Αντώνη, εδώ νομίζω ότι κάθε φορά που συζητάω ένα τέτοιο πράγμα, αντιπαραβάλλω το κομμάτι το πώ δημιουργήθηκε το οικοσύστημα της DAS, τη ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Το 1950 είχαμε μηχανικού, είχαμε τεχνικού, είχαμε εργάτε. Δεν είχαμε. Ήταν μια αγροτική περιοχή. Μετεξελίχθηκε όμω με τα χρόνια σε μια ενεργειακή περιοχή. Αυτό το ίδιο έχοντα όμω ω πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ότι είμαστε ήδη μια ενεργειακή περιοχή, είναι το ίδιο, α, η ίδια διαδικασία να μετεξελιχθεί και θα γίνει και πολύ πιο εύκολα σε μια χημική ή σε μια περιοχή για το πράσινο υδρογόνο. Ναι, μόνο που εδώ μιλάμε για μια τεχνολογία που δεν υπάρχει γνώση ακόμα. Δεν έχει παραχθεί ούτε στελέχη, ούτε επιστημονική γνώση. Τώρα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα δημιουργηθεί σταδιακά. Ε, αυτό είναι δεδομένο και γίνεται παγκόσμιο. Εμεί δουλεύουμε και σε ένα ευρωπαϊκό έργο για το κομμάτι του reskilling και upskilling στι τεχνολογίε υδρογόνου, δηλαδή στην εκπαίδευση και στη μετεκπαίδευση και στην ανάπτυξη των ε, ικανοτήτων στο κομμάτι του, του υδρογόνου, είναι ένα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, ε, για να μην πω παγκόσμιο πρόβλημα, ε, το οποίο οφείλει να και θα λυθεί σταδιακά, θα λυθεί με εκπαίδευση, θα λυθεί μαζί με τα πανεπιστήμια. Θα, ήδη το Πανεπιστήμιο της Δικής Μακεδονίας ε, δημιούργησε το πρώτο μεταπτυχιακό σε επίπεδο χώρας για το υδρογόνο. Είναι πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσει μέσα στο μήνα. Έχεις δίκιο. Επομένω, επομένως, δίκιο. δημιουργείται και το βλέπουμε και εμείς. Εμείς ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με το υδρογόνο το 2016, όταν ακόμα δεν ήταν ε, τη μόδα, α το πούμε έτσι. Ε, ε, έχει ξεκινήσει όμως και με τα χρόνια, ακόμα και το 2019, που ο Γιώργος Χρυσταπίδης βγήκε και είπε ότι θέλει να μεταξελίξει την Δυτική Μακεδονία σε ε, μία περιοχή για το πράσινο υδρογόνο, ακόμα δεν ήταν όριμα τα πράγματα. Πλέον όμω είναι όρημα τα πράγματα. Υπάρχουν οι τεχνολογίε, υπάρχει η Ευρώπη που, μετακινεί, που παρακινεί όλα αυτά τα πράγματα. Επομένω, νομίζω το επόμενο διάστημα ε, θα δούμε και βλέπουμε ραγδαίε εξελίξει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm. Και ναι, η Δυτική Μακεδονία έχει πλέον εκτίματα. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, γιατί το βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωραία. Θα κλείσουμε ω εξή. Με βάση όλα όσα μα είπε σήμερα, που εγώ ομολογώ ότι πρώτη φορά τα άκουσα, αυτό είναι το κακό που λέγαμε ότι έχει. Πολιτικοποιηθεί το θέμα πέραν του ΔΕΟΝΤΟΣ και πολύ σημαντικέ πτυχέ του δεν έχουν βγει στην επιφάνεια. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, θα σου ζητήσω την πρόβλεψή σου και σε ευχαριστούμε που τα μοιράστηκε. Θα σου ζητήσω την πρόβλεψή σου, την, τελώς, την εκτίμησή σου για το πώ όλα αυτά θα επηρεάσουν την περιοχή μα. Γιατί έρχεται ω αντίβαρο, έτσι έχει πλασαριστεί με τα ελληνική περίοδο, κτλ. Ε, ποια είναι δηλαδή η εκτίμησή σου, με όσο πιο αντικειμενικό τρόπο μπορεί, για το πώ μπορεί αυτό όλο το πράγμα να επηρεάσει το υφιστάμενο οικοσύστημα, την κοινωνία και τον αντίκτυπο που έχει στους Δυτικομακεδόνες. Ε, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Δηλαδή, νομίζω ότι θα, τα επόμενα χρόνια θα δούμε κάτι αντίστοιχο όπως είχαμε δει τις δεκαετίες του 50 και του 60 με τη ΔΕΗ. Είναι, θα είναι τόσο μεγαλειώδες αυτό το πράγμα που το οποίο θα έρθει στη Δική Μακεδονία Εφόσον γίνουν σωστά πέντε βήματα, τουλάχιστον στην αρχή. Ε, αλλά νομίζω ότι τα πρώτα βήματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή η επένδυση τη Advent, την οποία υποστηρίζουμε πλήρω, είναι μια επένδυση η οποία θα ανοίξει το δρόμο ε, στι τεχνολογίε του δρογόνου. Δηλαδή θα έχουμε, είναι η πρώτη φορά που στη χώρα μα θα έχουμε μια τέτοια παραγωγική βιομηχανία σε τόσο καινοτόμο τεχνολογικό τομέα. Ε, και μια, μιλάμε για μια τεράστια επένδυση, η οποία θα, θα αλλάξει όλο το οικοσύστημα τη Δυτική στα σταδιακά. Ε, σίγουρα θα μα βοηθήσει το κομμάτι τη ε, μεταλλιγνητική εποχή ότι πήρε μια παράταση, αλλά αυτό ε, αναφίβολα θα έχει ένα τέλο. Ο τη και τα ορυκτά καύσιμα αναφίβολα θα έχουν ένα τέλο. Το βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα και ο πόλεμο, που παρότι το έχει καθυστερήσει λίγο, δεν θα το ανατρέψει ε, αυτή τη, τη διαδικασία. Πάμε σε εξηλεκτρισμό, πάμε σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, πάμε σε μονάδε αποθήκευση, πάμε σε πράγματα τα οποία ε, θα αλλάξουν την το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Και εμείς στο δικό μας το μικρό κοσμό, στο μικρό κοσμό το δικό μας ως κλάστερ, στο μικρό κοσμό του Πανεπιστημίου, στο μικρό κοσμό του ΕΚΕΤΑ, στο μικρό κοσμό των, ανθρώπων που ασχολούνται Α το πούμε με τα πρώιμα στάδια του υδρογόνου, όπω είναι τα ερευνητικά ή όπω είναι το, το, consulting που κάνουμε εμεί, οι βουλευτικέ υπηρεσίε που κάνουμε εμεί, ε, ήδη έχουμε δει την αλλαγή. Ήδη αυτό το πράγμα δημιουργεί ε, προστιθέμενη αξία. Εμεί έχουμε ήδη τέσσερα έργα υδρογόνου στην περιοχή. Προστιθέμενη αξία Στι κοινωνίε που σήμερα έχει εφαρμογή εννοεί, έτσι. Προ το Στη δική μα. κοινωνία, αρχικά. Έχει δηλαδή, εμεί αυτή τη στιγμή έχουμε προσωπικό που ξεκινήσαμε και είμαστε. Ε, ξεκινήσαμε δύο-τρει άνθρωποι να δουλεύουμε στο κλάσμα, Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν 30. αυτό από μόνο του έχει με έναν πυλώνα του προφανώ. Ερευνητικοί θύλακε. Ερευνητικοί Αλλά το οποίο δημιουργεί μια προ αξία στην περιοχή. Φέρνουμε πίσω κόσμο ο οποίο ήταν, ήταν, στο εξωτερικό. Ε, και, και γυρνάει για να δουλέψει στη δική μα κοινωνία και στην Κοζάνη. Επομένω, αυτό το βλέπουμε εμεί στο μικρό κόσμο μα. Δεν έχει περάσει προφανώ στο ευρύτερο πλαίσιο, αλλά θα περάσει πολύ άμεσα, Αντων. Ωραία. Ε, κάτι που δεν ρωτήσαμε, έχουμε... υπάρχει χρονοδιάγραμμα από αυτέ τι επενδύσει Advent και BNT. Ε, υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώνεται η τη διαδικασία τη χρηματοδότηση ε, λογικά μέχρι τέλο του έτου από την ελληνική κυβέρνηση, γιατί έχει ολοκληρωθεί από την Ευρωπαϊκή. Απλά πρέπει να ολοκληρωθεί και από το πλευρά τη ελληνική κυβέρνηση. Επομένω, ε, 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 Τέλο του χρόνου, αρχέ του επόμενου θα ολοκληρωθεί και μετά ξεκινάει η υλοποίηση. Ε, Αυτέ οι επενδύσει έτσι κι αλλιώ θα πάνε με τη διαδικασία ε, των α, σημαντικών επενδύσεων σε fast track διαδικασίε. Επομένω, άμεσα θα ξεκινήσουν την υλοποίηση του. Και επειδή είναι επενδύσει οι οποίε θα γίνονται σταδιακά, δηλαδή ε, θα περιμένουμε τέσσερα χρόνια να ολοκληρωθούν ναι, οι εγκαταστάσει τη Σάντβεν, γίνονται σταδιακά και γίνονται η ε, 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 μία μετά την άλλη, το πούμε, έτσι ώστε να ξεκινήσει από την αρχή να έχει μια ικανότητα παραγωγή τόσο και στην BND όπως λέει τον κύριο Κυριακίδη, όσο και στην Advent, αυτά τα, αυτές οι μονάδες θα ξεκινήσουν να παράγουν τις πρώτες τους μονάδες ακόμα μέσα στο 2023 θεωρώ, αν όχι στο 2023, αρχές του 2024. Επομένως, άμεσα θα δούμε αποτελέσματα. Σήμερα μιλήσαμε όχι με θεωρία, αλλά με πρακτικά ζητήματα τα οποία τέθηκαν. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο τον Τάβο, τον διαχειριστή του κλουμπε. Ε, γίναμε σοφότεροι, το, το λέω και το εννοώ. Ε, ήταν ένα επεισόδιο, πραγματικά, υδρογόνο για αρχάριους. <laughs> Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο. Ναι, είσαι καλά, Ντόνι. Ακούτε τη σειρά podcast του Ygr. Η σειρά αυτή είναι μια ευγενική χορηγία της Wattcrop. Εταιρεία του Macquarie Green Investment Group. Η Watt Group, στι αρχέ τη αηφορία, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη για όλου και επενδύει σε έργα πράσινη ενέργεια.